πείτε παρανόμως ότι έχετε δικαίωμα και αυτό θα αποδειχθεί ότι είναι παράνομο στο μέλλον, τότε για να δείτε σε τι αδιέξοδο οδηγήσετε, υποβάλλουμε εμείς αίτημα παραίτηση να εξαιρεθούν οι τρεις αυτοί. Γιατί? Γιατί ο νόμος προβλέπει ως λόγο εξαίρεσης δικαστή εισαγγελέα. Ποιον? Μόνο όταν υπάρχουν γεγονότα που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν, όχι στο μέλλον, θα κληθούν ως μάρτυρες τα μέλη της Επιτροπής, από τα οποία δημιουργούνται υποψίες μεροληψίας. Επομένως, και εκεί ο κώδικας δικονομίας, στον οποίο παραπέμπει ο νόμος Προευθύνης Υπουργών, λέει ότι όταν υποβάλλει ο εισαγγελέας αίτημα εξαίρεσης, το δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει. Άλλωστε, αυτές τις μέρες, κύριε Παπαδάκη, όπως είδατε, όταν ο Λοβέρδος έκανε αίτηση εξαίρεσης τη εισαγγελέα της κυρίας του Λουπάκη. Γιατί ως εισαγγελέας λειτουργεί και η Επιτροπή, δεν τη δίκασε η του Λουπάκη την αίτηση εξαίρεση. Κύριε Τσοβόλα, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας, να αποχαιρετήσουμε τον κύριο Τσοβόλα και να πάμε στη συνάδελφό μας, την Όλγα Παναγιωτίδου. Όλγα, ενώ είχες πάρει ξηρά τροφή, είχες πάρει σάντουιτς, είχες πάρει φρούτα. Δεν σου χρειάστηκαν. Προετοιμασμένη. Ναι, δεν σου χρειάστηκαν, γιατί όλη η διαδικασία χτες. Και ούτε 15. Ούτε 15. 10-12 λεπτά. Και με τις δηλώσεις που έγιναν. Δεν μου λες τώρα, μπαίνουν μέσα τα μέλη της Επιτροπής. Μπαίνει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος. Και μετά τι έγινε? Και μετά από λίγη ώρα βγήκαν τα μέλη της Επιτροπής. Όπου αναρωτηθήκαμε οι δημοσιογράφοι μας απ' έξω, τι έγινε βρε παιδιά τόσο γρήγορα. Και αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι μέσα στην Επιτροπή τέθηκε το θέμα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον κύριο Λάπα, να συζητηθεί το αίτημα που κατέθεσε ο κύριος Σοβόλας εκ μέρους του κύριου Παπαγγελόπουλου, να ανακληθεί η απόφαση εξαίρεσης για τον κύριο Τζανακόπουλο.